Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast yeah. αρισπή εδώ από το Φύλαθλο προς το Φύλαθλο με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καταρχάς, να καλωσορίσω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Εδώ είμαστε εκπομπή Φυλάθλων και όχι δημοσιογράφων. Δηλαδή, λέμε αλήθειες, πολύ απλά. Λέμε τα πράγματα με το όνομά του, διότι αγαπάμε τον Ολυμπιακό μας και θέλουμε το καλό του. Άρα λοιπόν δεν κρύβουμε τίποτα, δεν καλύπτουμε κανέναν, κριτικάρουμε, σχολιάζουμε, αναλύουμε, χωρί να βρίζουμε, να χαρακτηρίζουμε, να προσβάλλουμε τώρα όταν διαφωνούμε με άλλου, ή και να βρίζουμε τώρα τρίτου πίσω από μια οθόνη, γιατί αυτά φυσικά και είναι άναδρα, αλλά δεν περνάνε εδώ. Δηλαδή και στο πρώτο κανάλι RSP, αλλά και στο δεύτερο, το οποίο ο σύνδεσμο βρίσκεται ακριβώ από κάτω, στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο. Άσε που εκεί σήμερα έχουμε άλλη μια ενδιαφέρουσα εκπομπή όσον αφορά καλάθος φεριστή. Και μάλιστα είναι οικονομική λύση εκεί για τα αδέρφια. Τέλο πάντων, το μοτίβο τη εκπομπή το γνωρίζουν πολύ καλά, άριστα, όσε και όσοι ακούνανε λοιπώ. Του χαιρετίζω, είτε βρίσκονται εντό είτε εκτό Ελλάδο, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδε Έλληνε και εμεί, Ολυμπιακοί και εμεί, είτε σχολιάζουν και έτσι συνεισφέρουν εδώ με τα πολιτισμένα σχόλιά του στο να γίνεται διαδραστική η φάση, είτε όχι, πραγματικά του εκτιμώ εξίσου. Τώρα, όσον αφορά το ζουμί, η πιο φρέσκια είδηση που κυκλοφορεί τώρα τη στιγμή αυτή που μιλάω είναι το ότι βγήκε η απόφαση για την έφεση του Ολυμπιακού εκεί στην ΕΠΟ. Εννοείται πω φάγαμε άκυρο, εννοείται πως η τιμωρία ισχύει. Εντάξει, τώρα αναρωτιέμαι κι εγώ, εκεί στη δίκη του Ολυμπιακού πιστεύαν πραγματικά ότι αυτή η ΕΠΟ θα δεχόταν αυτή την έφεση, ξέρω εγώ. Με την καμία, με τίποτα. Και τώρα λέει η διοίκηση, ξέρω εγώ, μέσω αυτού του αντιπροέδρου, ότι θα πάει λέει, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ωραία. Και στα παγκόσμια να πάει και στα διαγαλαξιακά. Δεν θα αλλάξει κάτι. Α είμαστε ρεαλιστέ. Εξάλλου θα κινηθεί από ό,τι λέγεται δικαστικά κατά αυτού που πέταξε την κροτίδα. Που κακό στην αρχή ασχολήθηκε με το πόσα μέτρα απόσταση είχε εκεί που έσκασε η κροτίδα, ξέρω εγώ τι και τέτοια. Τίποτα. Την πέταξε, ένοχο τελείωσε. Και να μην λέμε και ψέματα ότι και καλά ήταν, ξέρω εγώ, προβοκάτσια και τέτοια. Τίποτα ολυμπιακό είναι. Που αυτό δεν έχει σημασία. Ο παλιοχαρακτήρα γενικά δεν έχει τώρα χρώματα, εντάξει. Τώρα, το αν θα κερδίζαμε τον αγώνα εκείνον με τον Παναθναϊκό, ή θα φέρναμε ισοπαλία, ή ξέρω εγώ θα χάναμε, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε, υποθετικά είναι όλα αυτά. Η ουσία τώρα όμω είναι ότι δυστυχώ χάσαμε τον αγώνα στα χαρτιά με 0-3, αλλά και ένα ποντάκι, ε. Μείον ένα βαθμό, βεβαίω. Που αυτά τώρα, σαν τιμωρίε, είναι άδικα, ε για την οποιαδήποτε ομάδα. Θεωρώ, εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα τι σημαίνει όσον αφορά τους επόμενους δύο μήνες για μας. Θα πάει κόσμο στο γήπεδο δύο φορές μόνο, δυστυχώς. Δηλαδή, με μπάτς κατόπολα, την τελευταία αγωνιστική εκεί των ομίλων του Europa League, αλλά και για το κύπελο, με τον Παναθηναϊκό εντός. Με άλλα λόγια, με Πανατολικό και ΑΕΚ, δηλαδή 25 Δεκάτου, 25 δηλαδή Νοεμβρίου, αλλά και 3 Πρώτου, 3 Ιανουαρίου του 24 θα κατέβουμε με, ξέρω εγώ, κλειστέ πόρτε και κλεισμένο των θυρών που λένε. Κατά τα άλλα, έχουμε αγώνε εκτό έδρα με Φράιμπεργκ, με το Βόλο, με τον Μπέο εκεί, με τον Παναθναϊκό και το Κύπελο, ω γνωστόν, με τον Πανσεραϊκό, με τον Ατρόμητο, με τη Λαμία αλλά και με την Κυφυσιά. Και όλα αυτά ξαναλέω στο διάστημα αυτό των δύο μηνών που ακολουθούν. Αλλά τώρα εμεί όλε και όλοι α εστιάσουμε στον Αστέρα Τρίπολη, ε, για τον οποίο Αστέρα Τρίπολη θα τα πούμε εννοείται με εκπομπή ειδική αφιερωμένη, pre-game σχόλια δηλαδή, εν αυτού του αγώνα. Ξαναλέω, αστέρα Τρίπολη Ολυμπιακό. Την Κυριακή 8:30 ώρα Ελλάδο. Για τώρα όμω, δεν γίνεται ο Ολυμπιακό μα να έχει προπονητή ο οποίο νιώθει περήφανο με μια ήττα, ε. Και να δηλώνει επίση σίγουρο ότι η ομάδα βελτιώνεται και ότι θα ανταμυφθεί. Μετά από 4 εντό έδρα και ήταν εκτό, εντάξει, έστω κι αν έχασε με ένα μηδέν μόνο, που αυτό αποδεικνύει ότι οπωσδήποτε ανασταλτικά το έχει δουλέψει. Έχει συνηθίσει να δουλεύει εσύ ο Μαρτίνεθ σε μικρέ ομάδε ισπανικέ, γι' αυτό κουμπώνει πιο ωραία σε αυτά τα παιχνίδια. Τα έχω ξαναπεί. Και εντό έδρα δηλαδή και εκτό με τη West Ham United, ήσουν πάρα μα πάρα πολύ σφιχτό. Μπράβο. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Ο Ολυμπιακός μας, εκφύσεως, είναι επιθετικός. Πώς θα γίνει δηλαδή. Χώνεψέ το αυτό. Που γενικά είσαι όλο λάθη όσον αφορά επιλογέ εκεί παικτών, ακόμη και οδηγίε σε παίκτες. Για παράδειγμα, Αλεξανδρόπουλο. Του λες ξέρω εγώ, να κινείται, να μπουκάρει, να διεισδύει. Λε και είναι, ξέρω εγώ, εξτρέμ, λε και είναι κρυφό κυνηγό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το παιδί, την καριέρα του, την ξεκίνησε ω εξάρι στι Ακαδημίε του Παναγικού. Και μετέπειτα έγινε οχτάρι. Και θα τον κάνει εσύ τώρα, ξέρω εγώ, οχταροδεκάρι, ξέρω εγώ, ή εξτρέμ. Είναι πράγματα αυτά. Γελάει όλοι οι οικουμένοι. Και ξαναλέω, δεν φταίει το παιδί το ίδιο για την κακή του απόδοση. Το ανεβάζει, του λε εκεί, του δίνει εντολή να αγώνεται. Που αυτή τη δουλειά την κάνει καλύτερα ο Μαντί Καμαρά, ε, πρόσεξε. Μα το έχει αποδείξει και επί Μαρτίν, τα θυμόμαστε. Άσε που στην επίθεση θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιούσε, ξέρω εγώ, τον Ελαραμπή, ο οποίο Ελαραμπή θα ανακάτευε εκεί τα πράγματα. Αργοκαρούτε έχει ο άλλο εκεί πίσω, πρόσεξε. Μαυροπάνο, μπαρμπαγιόργο είναι, εγώ στο λέω, τίποτα. Χατζιδιάκος καλύτερο είναι και πιο γρήγορο και καλό με την μπάλα στα πόδια, επειδή παίζει και δεξί μπακ, πρόσεξε. Είναι πολύ καλύτερο για μένα ο Χατζιδιάκος Και πιο φτηνό παίχτη. Απλά δεν έχει καλό ατζέντι, καταλαβέ. Γι' αυτό δεν έχει ανέβει ψηλά. Σωμαδάρα, λοιπόν. Η οξυδέρκεια του Ελαραμπή οπωσδήποτε θα βοηθούσε. Είναι και φρέσκο τώρα, τον έχει παραγκονίσει, είσαι λάθο. Με τον Μπρνίτ πάλι λάθο είσαι. Με Σολμπάκιν Μπάκεν το πήρε πρέφα, τώρα στα ο κορδόν. Που εμεί τα λέγαμε τόσο καιρό, τίποτα, δεν μα άκουγε κανεί. Μην ασχολείστε τώρα με τον Νορβηγό. Και τώρα βλέπει από την άλλη ο Σκάρπα αρχίζει και ανεβαίνει, εντάξει, συνήλθε φαίνεται από την απώλεια την οικονομική που είχε εκεί που του φάγανε λεφτά στην πατρίδα του. Εντάξει, πρόβλημά του, τι μα νοιάζει εμά. Α πρόσεχε, εμεί τον Ολυμπιακό μα κοιτάμε. Και δεν μπορεί ο παίχτη να αποδίδει, δεν απέζει. Αλλά τώρα που δείχνει κάτι λίγο παραπάνω, ορίστε, βάλ' τον α πούμε. Η λογική λέει ότι στον Αστέρα Τρίπολη θα παίξει. Αν όχι ω βασικό, σίγουρα για περισσότερη ώρα, ε. Που γενικά έχουν σκάσει ορισμένοι παίχτε, βλέπει και ο Ποντένσε. Γενικά δεν τον λε και ξέρω εγώ ανασταλτικά καλό. Αλλά ακόμη και επιθετικά που όντω είναι καλό, δεν μπορεί να προσφέρει γιατί έχει κουραστεί. Άρα εσύ τώρα ο Ισπανό ο Μαρτίνεφ, τι θα κάνει, λογικά. Θα ρισκάρει κάνοντα rotation απέναντι στον Αστέρα Τρίπολη. Το καλό που σου θέλω όμω, πρόσεξε μην γκελάρει πάλι, ε. Τρίτη σε ριγκέλα, έτσι. Λοιπόν, όσο για τον όμιλο στην Ευρώπη, ορίστε, τον γκολ αυτό τη Μπατσκατόπολα σου στοιχίζει. Ε, βέβαια. Για δεύτερη θέση τώρα, δύσκολο έω απίθανο. Τι γίνεται, και να κερδίσει, ξέρω εγώ, τον Γερμανό, μετά, ο Άγγλο με τον Γερμανό, λογικά, θα φέρουν ισοπαλία. Να βολευτούν, να περάσουν και οι δύο. Και άσε, ξέρω εγώ, του άλλου να βαράνε τα κεφάλια του στον τοίχο. Ε, βέβαια. Εμά, του φτωχού συγγενεί. Εξάλλου αυτό το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν, έτσι. Με ομάδε από Γαλλία, Γερμανία, αντίστοιχα, τέτοια πράγματα. Τα θυμόμαστε, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε. Εδώ μιλάμε. Έχει τύχει στον όμιλο να έχουμε πολλού βαθμού στο Champions League και τελικά να μένουμε εκτό. Ξέρω εγώ 9 βαθμού, Φερρυπίν, και ο άλλο ξέρω εγώ Παναγικό είχε ξέρω εγώ 7-8 και περνούσε άνετα. Λοιπόν, θέλω να σου πω, εστίασε τώρα στο να πάρει την νίκη εκεί στη Γερμανία εκτό έδρα, για να περάσει ω τρίτο, έστω που βλέπεις και οι αντίπαλοι σου εδώ στην Ελλάδα, οι ανταγωνιστέ σου, και αυτοί δεν πάνε καλά στου ομίλου τη πλάκα. Δεύτερη θέση χτυπάει μόνο ο Πάο και επειδή παίζει Conference League τη πλάκα. Ε, ναι τώρα, υποδέστερη φάση. Διοργάνωση και ομάδε, αυτά μαζί πάνε. Από την άλλη, οι παλιέ καλέ τίποτα δεν βγαίνανε μπροστά με τη West Ham United. Τίποτα. Μόνο στο τέλο που γυρίσανε πίσω αυτοί, έκανε δύο φασούλε. Και από την άλλη δεν γίνεται τώρα οι δημοσιογράφοι να κάθονται και να ασχολούνται με μία φάση, ένα φάουλ ξέρω εγώ που δεν δόθηκε στον Ορτέγκα. Ωραία και τι έγινε. Έδωσε άλλο πλεονέκτημα, ωραία μετά offside. Τι να κάνουμε τώρα. Το ξέρω είναι κουλό αυτό. Αλλά είναι μέσα στη ζωή, μέσα στην μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα. Θα διαμαρτυρόμαστε για μία φάση και να τη χρησιμοποιούμε να λέμε ξέρω εγώ τώρα ότι να γι' αυτό δεν κερδίσαμε. Τι πράγματα είναι αυτά άνανδρα. Ήτανε καλύτερος ο Άγγλος, η West Ham United, τελείωσε. Να καθόμαστε τώρα να εθελοτυφλούμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Λίγη τσίπα, λοιπόν. Αφού εσύ εξάλλου το φοβήθηκε, εσύ ο Μαρτίνεθ. Το φοβήθηκε το παιχνίδι. Έλα τώρα να λέμε αλήθειε. Και να σου πω, Ορτέγκα, ορίστε. Εγώ τον είδα ψαρωμένο. Πώ το λένε, τον είδα έξω από τα νερά του. Δηλαδή, ακόμη και στον κόλ που έφαγε. Αυτό έκανε το έγκλημα. Αυτό. Κάλυπτε τον πακετά. Εκεί πρέπει να υπάρχει αρμονία ώστε να μπορεί μέσω του τεχνητού offside εκεί να τη βγάλεις καθαρή. Και τώρα που υπάρχει και VAR, ορίστε, θα έχεις δικαιωθεί. Έλα όμως που στην αρχή το γκολ αυτό ακυρώθηκε ως offside και μετά δυστυχώς το είδανε. Εδώ ο δημοσιογράφος που μιλούσε εκεί πέρα, που σχολίαζε, είπε «Οχ» oh, χαρακτηριστικά. Πολύ σωστά, τέλος πάντων. Δεν γίνεται εσύ Μαρτίνεθ να διδάσκεις μόνο να κλείνουμε χώρους. Δεν γίνεται. Και το να είμαστε καλοί με ομάδες εδώ εντός Ελλάδος μόνο. Έτσι και δεν κερδίζεις ΑΕΚ, Παναθναϊκό και ΠΑΟΚ, την έχεις βάψει. Κάει και σου, λέω εγώ. Για κάτσε όμως να πω και έναν καλό λόγο για τον Πασχαλάκη, ο οποίος ε, κατέβασε ρολά, ε. Ό,τι μπορούσε έκανε, βέβαια. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας σχόλια. Και ξεκινάω από τον πάνω 7. Λέει εδώ πέρα, κύριε Μπαρτζόκα, χάνουμε χρόνο. Πάρε αποφάσεις. Σωστό. Δημήτρη Χριστοδουλέα. Εκλεκτό ακροατή. Λέει, ξέρω εγώ, η τριάδα εκεί στο κέντρο Μα δίνει μια σκληράδα, βεβαίω και αμυντική ισορροπία. Αλλά αυτή η επιθετική τριάδα, με αργού φορτούνι, γιόβετιτ και ντεφορμέ ποντένσε, δεν είναι για πολλά πράγματα. Ε, βέβαια. Ούτε πίεση ψηλά μπορεί να σου δώσει, ούτε ταχύτητα για να χτυπήσει την κόντρα. Σαφέστατα. Και γενικά λέει: Δεν του άρεσε ο Ολυμπιακό και πάλι. Σαν κλεφτοκοτάδε πήγαμε να κλέψουμε το παιχνίδι. Αλλά δεν μα βγήκε όπω μα είχε βγει εδώ εντό με το 2-1 του Καρασκάκη επί τη West Ham United. Πάντω λέει του άρεσε πολύ ο Μαντίο Καμαρά. Βεβαίω, ήταν καλό. Μετά ο Θανάση ο Δάρα λέει ότι έχω δίκιο που κριτικάρω τον προπονητή σκληρά. Ε, βέβαια. Θεωρεί ότι δεν κάνει, λέει. Θέλουμε έμπειρο προπονητή. Εγώ συμφωνώ. Από το καλοκαίρι τα λέγαμε. Μετά, Λουτσιάνο Ναζάριο, από Λονδίνο, Αγγλία. Λέει πω αδικήθηκαν πολλοί Έλληνες Έλληνε, λέει, φιλάθλοι, εκεί στο γήπεδο. Δεν του άφησαν, λέει, να μπουν μέσα και ανταυτού πήγαν, ξέρω εγώ, σε pubs ή και σε σπίτια για να δουν τον αγώνα. Τι να κάνουμε. Δεν γνωρίζω πραγματικά τι και πώ. Και το μόνο που είμαι σίγουρο είναι το ότι αν αυτό συνέβαινε στην Αμερική, ο κόσμο εφόσον είχε αγοράσει εισιτήριο θα έπαιρνε πίσω τα λεφτά του, ε. Μετά ο Έρο ο Βασίλη μου δίνει συγχαρητήρια εδώ για την εκπομπή και περαστικά λέει σύντομα. Ευχαριστώ. Προτιμά λέει γενικά το γρήγορο επιθετικό ποδόσφαιρο, ε βέβαια. Όχι αυτό που παρουσιάζει τώρα ο Μαρτίνεθ. Επίση με Αλεξανδρόπουλου είναι λάθο, λέει. Τον κάνει κυνηγό, λέει. Τι πράγματα είναι αυτά, σωστό. Γενικά λέει δεν αξίζαμε την νίκη. Απέναντι όλα σε μια μέτρια West Ham United. Ε, βέβαια, τη πλάκα. Άσε λέει που ήμασταν και προβλέψιμοι. Άσε επίση που οι αλλαγέ, λέει, καθυστερημένε γίνανε. Μπράβο στο μαντί καμαρά και κακό, λέει, δεν έβγαλε το φορτούνι, λέει, γιατί δεν ήταν καλό. Συμφωνώ. 7-7. Αυτή η καραμέλα, λέει, περί ομάδα και αυτά το ξεπερνά. Και μένα το ίδιο. Τι δηλαδή, θέλουν να χάσουμε το πρωτάθλημα και να πούμε εντάξει δεν πειράζει. Κοίτα, για μένα αυτοί πρέπει να τα παίρνουν δεν εξηγείται αλλιώ. Αυτοί δεν αγαπάνε τον Ολυμπιακό, δεν θέλουν πρωταθλήματα κύπελα και τέτοια επιτυχίε. Αυτοί απλά λένε ό,τι του λένε να πούνε εκεί από τη διοίκηση. Μάλλον αυτό γίνεται, κατάλαβε. Κατά τα άλλα λέω ότι ο Μαρτίνεθ, την ομάδα μα λέει, την κατεβάζει λε και είναι μικρή, σωστό. Προσπαθώντα να καταστρέψουμε το ποδόσφαιρο του αντιπάλου και εκεί, αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Εκεί εστιάζουμε, σωστό και απορεί, λέει, που πολλοί κόσμος αυτό δεν το καταλαβαίνει, λέει. Θα δούμε, λέει, άλλη μια χρονιά αμπαλία χαρακτηριστικά. Α, αυτή η λέξη υπάρχει, δεν ξέρω, εντάξει. Το πιάσαμε το νόημα όμω. Μετά, άλλο ένα εκλεκτό εδώ μέλο, Θεόδωρο Κωνσταντόπουλο από Ινδία. Μου λέει ότι ένα δημοσιογράφο έδωσε, λέει, συγχαρητήρια στην ομάδα για την ήττα. Κοίταξε, δεν ξέρω για ποιον λε πραγματικά, γιατί δεν τσακούω κι εγώ, ειλικρινά, μου τα μεταφέρουν. Αλλά όποιο το είπε αυτό για μένα δεν είναι Ολυμπιακό. Πολύ απλά. Τι να κάνουμε τώρα και κάνει κακό στην ομάδα του Ολυμπιακού. Εντάξει, δικαίωμά του δεν ξέρω. Ποιο τον πληρώνει για να τα λέει αυτά. Και ξέρει τι γίνεται μετά. Τα... Αυτό είναι και πλήση εγκεφάλου, Ε. Τα ακούει κάποιο άλλο. Επηρεάζεται και λέει τα ίδια. Επηρεάζεται και λέει τι ίδιε αχλαμάρε. Κατά τα άλλα λέει φοβικό ο προπονητή. Ε βέβαια. Και δυστυχώ λέει χάσαμε πάλι λόγω αυτού νου. Γενικά λέει, δυστυχώ δεν κάνει, λέει ο κύριο Μαρτίνεθ για τον Ολυμπιακό. Σίγα τον κύριο. Εμένα στην ηλικία μου είναι. Σκέτο Μαρτίνεθ, πάμε παρακάτω. John Chef, από Αμερική λέει. Τώρα εσύ δεν ξέρω από το Texas είσαι. Κάτι τέτοιο θυμάμαι, γιατί ήταν ένα εδώ πέρα. Με κάτι περίεργε, ξέρω εγώ, πολιτικέ απόψει. Αν είσαι εσύ θα κοπεί, έτσι. Διότι εγώ με του φασίστε γίνομαι ακόμη πιο φασίστα, κατάλαβε. Σε θυμήθηκα, εσύ πρέπει να είσαι. Που υποστηρίζει εκείνη την πατσαβούρα. Το πορτοκαλί, κατάλαβε εσύ. Τέλο πάντων, θα ακουστεί αυτό που λε για τελευταία φορά, μάλλον. Εφόσον είσαι σκότσια, βγες και πε ότι είσαι εσύ αυτό. Ξανά. Γιατί είχε άλλο προφίλ εδώ πέρα, λοιπόν. Σιγά μη μου ξέφευγε, ε. Σε πήρα γραμμή. Είναι λέει για τρίτη κατηγορία ο Μαρτίνεθ, όχι για τέταρτη. Τίποτα. Είναι για μικρή ομάδα Ισπανική. Τέλο. Επόμενο σχόλιο. GG Βαλέτη. Καλό Ολυμπιακό λέει, μαζεμένο στην άμυνα, αλλά επιθετικά τίποτα. Άτολμο, αργό, φλίαρο. Δεν πάμε έτσι λέει πουθενά. Παίζοντα λέει γενικά παθητικά. Ε, βέβαια. Επόμενο σχόλιο, Τάσο. Θέλει λέει η ομάδα μα πέντε μεταγραφέ λέει το Γενάρη. Πέντε το Γενάρη. Αυτό δεν γίνεται ποτέ των ποτών, ποτέ. Εντάξει, τώρα είναι πολλέ αυτέ οι μεταγραφέ. Δύο-τρει βεβαίω. Τώρα δεν στέκει αυτό. Για πέντε. Το καλοκαίρι ναι, κάνε πέντε και δεκαπέντε που κάνουν οι καπνές, κορμό τώρα, να μην κάνεις 15. Να κάνεις ξέρω εγώ 7-8 το καλοκαίρι και 2, ξέρω εγώ το χειμώνα. Εκείνη η μαγιά, τέλος πάντων. Όλα αυτά θεωρία έτσι. Συμφωνούμε πάντω ότι δεν του κάνουν λέει ξέρω εγώ ο Φρέιρε, ο Ντόι, ο Ρέτσο για πίσω. Ε, ναι τώρα. Επόμενο σχόλιο. Greg Manolelis από South Africa. Αλλαγή προπονητή yesterday. Μάλιστα, χτε δηλαδή. Χρειαζόμαστε λέει έμπειρο προπονητή. Αυτό εδώ Μαρτίνεθ είναι λέει για β' εθνική. Μάλιστα. Μετά είναι η Δήμητρα ή κοντοβέου. Άκουσε λέει δήλωση του προπονητή ότι είμαστε λέει θυμωμένοι μετά τον αγώνα με τον Μπάοκ. Τώρα βγήκε να το πει λέει. Ολυμπιακό δεν είναι λέει κανενό. Εμεί θέλουμε λέει να σηκώνουμε τα πρωταθλήματα κάθε μα κάθε χρόνο. Βεβαίω. Και γενικά να κερδίζουμε. Ε βέβαια. Μετά μέλιο παπαδάκι. Δεν μπορεί άλλο να βλέπει, λέει Αλεξανδρόπουλο, ειλικρινά. Μάλιστα, καλά, δεν φταίει το παιδί το ίδιο. Είναι το θέμα ότι πήρε εντολή από τον προπονητή να κάνει κάτι που δεν το κατέχει, κατάλαβες. Του ζήτησε ο αθεόφοβος να κάνει μπούκες, λες και είναι κρυφός κυνηγός, λες και είναι εξτρέμ. Εντάξει, λες και είναι δεκάρι, οχταροδεκάρι ξέρω εγώ, ενώ το παιδί είναι έξαρο οχτάρι. Τι να πεις, κρίμα λέει που πετύχαμε τη West Ham United τόσο ευάλωτη, και δεν τη κάναμε δουλειά. Εντάξει, κάναμε δουλειά στην Arsenal, θυμάσαι. Επί μελαραμπί Με λαραμπή και τέτοια. Σισε, τα γκολε. Επίση βλέπει ότι αποδοτικοί παίχτε όπω ο Φορτούνη, ο Ποντένσε, ο Ροντινέη κτλ. σκάνε. Και μετά ξενέρα. Από τη στιγμή που δουλεύουν και του υπόλοιπου οι οποίοι δεν αποδίδουν ακόμη. Μάλιστα. Μετά τριαντάφυλλο Χριστοφάλο. Δυστυχώ για άλλη μια φορά προμελετημένε οι αλλαγέ, δηλαδή σκάρπα, ξέρω καρβάλιο. Ναι, και μετά την άλλαξε. Αντί καρβάλιο, πέταξε μέσα μασούρα. Τραγικό είναι, τραγικό. Και λέει λόγω του προπονητή μα, την νίκη στο τσεπάκι, την είχε ο αντίπαλο. Δηλαδή, ο Μόη. Αυτή. Η West Ham United. Άρα λοιπόν λέει, είτε είμαστε εμεί τρελοί, είτε αυτό δεν μπορεί να διαχειριστεί το παιχνίδι με την καμία. Άσε που γενικά ο Ελαραμπή ξέρει περισσότερη μπάλα από Ελκαμπή και Γιώβετιτς μαζί. Σωστό! Επόμενο σχόλιο, Δημήτρης Δημήτρη Πιλαφίδη. Με ρωτά για τον προπονητή το Λουί στο Ζουμπελντία. Κοίτα να δει, σαραντάρι δεν είναι και αυτό. Ε, όχι. Εννοείται πω όχι, τίποτα. Πενιντάρι να είναι και πάνω. Δεν το λέω ρατσιστικά, το 81 είμαι και εγώ προσωπικά. Αλλά δεν είμαι προπονητή στον Ολυμπιακό, πώ θα γίνει δηλαδή. Μετά ο Κώστα Ντι. Απογοήτευση λέει, ξέρω εγώ, η ομάδα όσο σφιχτή και να ήταν μπροστά ήταν μαύρο χάλι, συμφωνούμε. Διότι λέει με extreme fortune και Jovetic στην επίθεση, δεν κάνει προκοπή. Ειδικά εκτό έδρα όπου και χρειάζεσαι ταχύτητα. Και είναι κρίμα λέει που εξαφάνισε τον Μπρνίτ, ο άσχετο λέει ο Μαρτίνεθ, μάλιστα. Ξανά μετά ο Θανάση ο Δάρα, δεν πάει πουθενά η ομάδα μα στο basketball όταν δεν έχει, ξέρω εγώ, παίχτη να σκοράρει. Άρα δεν μπορεί να καταλάβει λέει τι έχει στο μυαλό του ο Μπαρτζόκα. Μάλιστα. Βασίλη Παπαδόπουλο, συμφωνεί μαζί μου και με ρωτάει για την εύχαρη τη δημοσιογράφο, εκεί, στο κανάλι το συνδρομητικό, βεβαίω, υψηλούλα, κοίταξε να δει, παχνάει από τα γενοφάσκια τη, αλλά εντάξει, μην το δείχνει και έτσι, είπαμε. Εγώ τα έχω ξαναπεί αυτά, μάλλον δεν με ακού συνέχεια, εντάξει, δεν πειράζει. Τι είχα πει, όποτε χάνει ο Ολυμπιακό, με στα χαμόγελα, τα γέλια, εντάξει, δεν γίνεται. Έχει κάνει και Αμερική και θα πρέπει να έχει μάθει, ότι εκεί πέρα είμαστε πιο αντικειμενικοί, πώ το λένε. Αυτά εντάξει τώρα. Είναι και θέμα επαγγελματισμού, ε. Οπότε α συνέλθει κι αυτή. Μετά ξανά ο Θεόδωρο ο Κωνσταντόπουλο συμφωνεί μαζί μου. Χρειαζόμαστε δύο παίχτε. Ένα ψηλό και ένα κοντό. Ε, βέβαια. Ο ψηλό και ο κοντό. Δε και είναι, ξέρω εγώ, δίδυμο εκεί εγκληματιών. πάν παρακάτω. Hercules Κριτσέλη. Να βάλει στην άκρη, λέει εκεί ο Μπαρτζόκα εγωισμού και να φέρει παίχτε. Διότι λέει είναι κρίμα που δεν πρωταγωνιστούμε. Σωστό. Μετά Γιώργος Πρίντες Φεν, επιγόντω επιγόντως μεταγραφές, Alex L, να φέρουμε λέει Μίτσιτς και Σίτου, του, αφού λέει καμπόκλο, ούτε καν λέει ενδιαφερθήκαμε. Παραλία μπικίνι, τραγικό. Χρήστος Χριστόπουλος, να αλλάξει ρότα με όμικρον άμεσα ο προπονητής, φέρνοντας και τέσσερο πεντάρι, αλλά και παίχτη κοντό να σκοράρει. Θεωρεί επίσης ότι δεν κάνει ο Σίγμα με τον ε, Brass Άσε λέει που πιστεύει πω χάσαμε τι κούπε στι δύο τη λόγω του ότι είναι ξεροκέφαλο. Ο Μπαρτζόκα, μάλιστα. Μετά, παρασποριάν. Ακόμη και οι πέτρε λέει το βλέπουν, αλλά ο Μπαρτζόκα έχει κολλήσει λέει. Μιλάμε για πολύ ξεροκέφαλο, μάλιστα. Και τέλο ο Νίκο, ο Βυθούλκα. Λέει πω έτσι και δεν αλλάξει μυαλά, εκεί ο Μπαρτζόκα θα πιάσουμε πάτο. Έτσι είναι δυστυχώ. Λοιπόν, αν και εφόσον σα άρεσε αυτή η φάση εδώ που γίνεται στο κανάλι, είτε με τα σχόλια, αυτά εδώ τα αθλητικά, που είναι όσο αντικειμενικά και αμεροληπτά γίνεται άλλη μια άποψη από έναν απλό φιλαθλό σαν και εσένα, είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τι αφηγούμε, είτε μουσική αυθόρμητη χήμα, χωρί πρόβε, χωρί προετοιμασίε, προσοχή όμω διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου επίση, εδώ στο κανάλι. Υπάρχει και η αστρονομία, που ως επιστήμη θεωρώ την εκπληκτική και μας εντριγκάρει όλες και όλους λίγο πολύ. Εμένα προσωπικά, προφανώς πολύ. Άρα, μπορείτε και εσείς φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινός και αφιλοκερδός. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ και σας χαιρετώ. Έτσι, ραντεβού, εννοείται αύριο ξανά, με pre-game σχόλια για το Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Χαιρετώ και πάλι ευχαριστώ. Ζήτω Ολυμπιακός!